Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με αρκετό κρύο ξεκινάει και η σημερινή ημέρα. Διαδοχικές ψυχρές βολές στις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε το πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει πολλές περιοχές των Βορείων Βαλκανίων. Εκτείνεται μέχρι και τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Ταυτόχρονα, δείτε το βαρομετρικό χαμηλό που μας απασχόλησε τα προηγούμενα 24 ώρα. Έχει αρχίσει πλέον και εκτονώνεται, απομακρύνεται προς την περιοχή της Τουρκίας και αυτό βέβαια είναι και το αίτιο όπου σήμερα Πέμπτη αλλά και αύριο Παρασκευή θα έχουμε έτσι μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στη χώρα μας. Θα επιμείνουν όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Δείτε ότι από τα βόρεια βορειοανατολικά τμήματα της Γυριάς Ηπείρου ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει σιγά σιγά και μετατοπίζεται νοτιότερα για να μας απασχολήσει από την Παρασκευή το βράδυ και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάλι με πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες και τα χιόνια βέβαια να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Δείτε λοιπόν ότι επιμένουν συννεφιές κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο. Οι ψυχρές αυτές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα μας τα προηγούμενα 24 ώρα έχουν περάσει πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου, έχουν πάρει υγρασία και εκεί όπου η τοπογραφία το ευνοεί. Δημιουργούνται ακόμη και τώρα συννεφιές με κάποια έτσι λίγα πρόσχερα τοπικά φαινόμενα μέσα στο Αιγαίο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά τώρα στους επόμενους μας χάρτες για να δούμε με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά για σήμερα Πέμπτη σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και γενικότερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Θα συναντήσουμε τοπικές συννεφιές με λίγες πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα προς την περιοχή των Κυκλάδων, προς την περιοχή της Εύβοιας αλλά και της Βόρειας Κρήτης. Λίγα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε ορεινές περιοχές του ανατολικού υπηρωτικού κορμού της χώρας μας στην υπόλοιπη χώρα. Αναμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι σε Ιόνιο αλλά και Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες. Θα επιμείνουν οι μεγάλες εντάσεις του βορειά, κυρίως προς τα κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου μας. Πολύ μεγάλη προσοχή στον παγετό τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Αργά βέβαια το μεσημέρι η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στους 12 με 15 βαθμούς, στις πιο υψηλές θερμοκρασίες προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή της Αττικής. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας και για σήμερα Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Δεν αποκλείεται γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα να έχουμε λίγες πρόσχερες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις και λίγα χιόνια βέβαια στα ψηλά σημεία της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα επιμείνουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν ακόμη και τα 6 μποφόρ, κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα. Με την βοήθεια όμως και της ηλιακής ακτινοβολίας, ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο αργά το μεσημέρι. Θα δούμε λοιπόν τη θερμοκρασία κοντά στους 12 με 13 βαθμούς, λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία προς τα βόρεια τμήματα του νομού. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι γενικά πολύ μεγάλα. Μοναδική παραφωνία, τα πιο νότια τμήματα που θα έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές εκεί προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Θα επιμείνει και εδώ ο βοριάς μέσα στο Θερμαϊκό με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει τους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Πολύ το κρύο, ιδιαίτερα τώρα νωρίς το πρωί. Δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και παγετό γύρω-γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια τώρα, καθώς θα πάμε λίγο πιο ανατολικά προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ θα συναντήσουμε σήμερα ήπιες καιρικές συνθήκες, κάποιες τοπικές συννεφιές και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Όσο πιο δυτικά βρισκόμαστε, τόσο πιο μεγάλα θα είναι αυτά. Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, πιο όμως εξασθενημένοι, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 πρόσχερα για λίγο ακόμη και τα 6 μποφόρ. Προσοχή και εδώ στον παγετό. Τώρα νωρίς το πρωί η θερμοκρασία ξεκινάει περίπου από τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 11, πιθανόν και 12 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα πιο νότια τμήματα που βλέπουν προς τη θάλασσα του βόρειου-βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Και λίγο τώρα πιο νότια, για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Βλέπετε ότι εδώ γενικά θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια προς την περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Στα ανατολικά όμως τμήματα του Αιγαίου και προς τις Κυκλάδες θα έχουμε τοπικές συννεφιές. Δεν αποκλείεται εκεί στις Κυκλάδες να έχουμε και λίγες πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις. Ο βοριάς θα επιμείνει τοπικά με πολύ ισχυρές εντάσεις. Θα φτάνουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ. Καθώς όμως θα κατευθυνόμαστε προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, θα υποχωρούν λίγο αυτοί οι δυνατοί βοριάδες με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να βρίσκεται κοντά στους 12 με 15 βαθμούς. Στους 15 βαθμούς θα τους συναντήσουμε προς το Καστελόριζο, 12 βαθμοί Κελσίου γύρω από τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.
Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Πάμε να δούμε το χάρτη των αερίων μαζών. Δείτε λοιπόν ότι από τα βόρεια βορειοανατολικά τμήματα της Γυριάς Ηπείρου, από την περιοχή της Ρωσίας και γενικότερα από την Ανατολική Ευρώπη, μας κατεβαίνει και πάλι πολύ κρύο. Έρχεται και πάλι πολύ κρύο. Πολικές αέριες μάζες, βλέπετε με το βαθύ μπλε χρώμα, θα κατηφορήσουν προς τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της άλλης εβδομάδας να δούμε και πάλι τη θερμοκρασία να κατρακυλά αρκετούς βαθμούς. Θα κάνει και πάλι πολύ κρύο. Θα δούμε τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα προς την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Ταυτόχρονα οι βοριάδες θα ενισχυθούν ξανά, θα φτάσουμε ακόμη και τα 9 μποφόρ, με τις καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, δηλαδή μέσα στο Αιγαίο. Να δούμε λοιπόν τώρα στους χάρτες των βροχοπτώσεων που αναμένουμε φαινόμενα. Σήμερα λοιπόν και αύριο δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Το Σάββατο όμως, δείτε και πάλι οι χρωματισμοί κάνουν αισθητή την παρουσία τους, στα σκούρα μπλε χρώματα προς το ροζ χρώμα, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, και αυτή θα είναι μια κακοκαιρία που στην ουσία θα χωρίσει τη χώρα μας σε δύο τμήματα. Θα αφορά περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, δηλαδή από την οροσειρά της Πίνδου. Η οροσειρά της Πίνδου διατρέχει τη χώρα μας από βορρά προς νότο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, οριοθετούμε λοιπόν αυτή την περιοχή. Εκεί περιμένουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ θα ενισχυθούν σημαντικά και οι βοριάδες. Ένα γρήγορο πέρασμα από φαινόμενα θα δεχτεί και η βορειοανατολική χώρα, δηλαδή η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου. Πάμε να δούμε τώρα για την Κυριακή. Βλέπετε ότι εμφανίζουν μια τάση χρωματισμοί να περιοριστούν λίγο πιο νότια, δηλαδή από το ύψος περίπου των Σποράδων. Και πιο νότια περιμένουμε φαινόμενα στην Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί λοιπόν θα εστιαστεί το κύμα κακοκαιρίας μέσα στην Κυριακή. Πολύ το κρύο στις περισσότερες περιοχές. Καλός όμως ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Και μάλιστα εκεί θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, μιας και ο βοριάς δεν φαίνεται να επιδρά τόσο έντονα. Και κλείνουμε με την τελευταία μας μέρα για την Δευτέρα. Αρχές λοιπόν της άλλης εβδομάδας, σιγά σιγά θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Κύπρου. Θα περιοριστούν σιγά σιγά τα φαινόμενα στα πιο νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές. Τσουχτερό όμως το κρύο, προσοχή στον ισχυρό παγετό σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας, με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Και μια εικόνα βέβαια τώρα πλέον για τα Χριστούγεννα. Με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ήπιος ο καιρός σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα τα δούμε αυτά βέβαια για τις επόμενες ημέρες.